αλλάζουν τα δεδομένα του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη Χαλκιδική και πλέον είναι απαιτητή η εξεύρεση λύσεων που θα απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες του νομού. Λύσεις βιώσιμες και μόνιμες που να εξασφαλίζουν στη Χαλκιδική λειτουργία υποδομών, διαχείριση απορριμμάτων με σύγχρονους όρους. Οι λύσεις δεν δίνονται με μαγικό ραβδί ή με ευχολόγια, αλλά με σοβαρό σχεδιασμό και συνεργασία υπό όρους αμοιβαιότητας. Ήδη με προεξάρχουσα την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη εκπροσώπων εμπλεκομένων φορέων, κατά την οποία εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη Χαλκιδική, με δεδομένη την απαγόρευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για κατασκευή χυτά στη Σιθωνία, αλλά και με δεδομένα τα πρόστιμα που τρέχουν για τις ανοιχτές χωματερές και την κοινή βούληση για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Χαλκιδική με τις ιδιαιτερότητές της, με τα πολλά σκουπίδια το καλοκαίρι ένεκα του μεγάλου τουριστικού ρεύματος που υπάρχει και βέβαια με τα πολύ λιγότερα τη χειμερινή περίοδο, με έναν άγλυφο πραγματικά δύσκολο, νομίζω ότι πρέπει να έχει μια ειδικότερη αντιμετώπιση, όπως προβλέπεται ασφαλώς τον περιφερειακό σχεδιασμό, τον οποίον εμείς υποστηρίζουμε, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και σε μια λογική αναθεώρησης κάποιων ζητημάτων, τα οποία χρήζουν αναθεώρησης από ένα περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος καταρτίστηκε πριν από 6 χρόνια και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Τα θέματα τέθηκαν. Νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή εξέλιξη ό,τι έχει να κάνει με το κλείσιμο των ΧΑΔΑ. Το Υπουργείο, η κυβέρνηση και εγώ που πραγματικά συνεργάζομαι με τους ανθρώπους εκεί της αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, θα μπορέσουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο λύσης του προβλήματος με το άμεσο, με το άμεσο κλείσιμο των χωματερών, των ΧΑΔΑ δηλαδή, το επόμενο διάστημα για να μην πέσουν και τα πρόστιμα. Είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, γιατί οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης αγωνιούν για τον τόπο τους και η πρώτη μεγάλη αγωνία πρέπει να είναι πώς θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας σε μια ευαίσθητη και άκρος τουριστική περιοχή όπως είναι η Χαλκιδική. Ο περιφερειακός σχεδιασμός αλλάζει άρδιν, σχολίασε μεταξύ άλλων αντιπεριφερειάρχες Γιάννης Γιώργου, τονίζοντας ότι η πολιτεία, εκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες της Χαλκιδικής υπό κάθε έννοια, αποφάσισε να ασχοληθεί επισταμένα και πρωτίστως με το συγκεκριμένο νόμο. Καταρχήν ήταν μόνο για τη Χαλκιδική σημερινή σύσκεψη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η πολιτεία αποφάσισε να ρίξει ιδιαίτερο βάρος σε αυτή την περιοχή. Όπως ακούσατε και το Γενικό και οι ίδιοι, είπε ότι όντως η κυβέρνηση θέλει και μπορεί να δει με διαφορετικό μάτι το νόμο μας. Συνεπώς, ευελπιστούμε ότι στην πορεία και στη συνέχεια δηλαδή θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που είχαμε μέχρι σήμερα. Θα πρέπει και εμείς να δούμε κάποια πράγματα, να πάμε σε μια ορίμανση κάποιων μελετών που χρειάζονται. Θα πρέπει σε πρώτο βαθμό να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα των ΧΑΔΑ, των 7 ΧΑΔΑ σε επίπεδο νομού, γιατί θα αρχίσουν να τρέχουν τα πρόστιμα. Και δευτερευόντως να δούμε τους σταθμούς μεταφόρτωσης, όπου στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσουμε τι μελιγενέστε κεντρικά πλέον σε επίπεδο νομού. Πώς θα πάμε, σε ποιους σχετά θα πάμε, τι ακριβώς θα προχωρήσει. Για να φτάσουμε όμως μέχρι εκεί, είπαμε, θα περάσουμε πρώτα από το στάδιο των ΧΑΔΑ και των ΣΜΑ και στην πορεία των πολιτικών αποφάσεων για το τι θέλουμε να κάνουμε κεντρικά σαν νομός. Οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής από την πλευρά τους κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τη λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και των σταθμών μεταφόρτωσης. Περιέγραψαν τις ανάγκες των περιοχών τους και τα αντισταθμιστικά ωφέλη που κατά περίπτωση θα ισχύσουν στις επιμέρους συνεργασίες τους και θα επανέλθουν στο θέμα σε 8 εργασίες. Μεσημέρες, οπότε και θα συγκληθεί εκ νέου σε σύσκεψη η συγκεκριμένη επιτροπή. Από ό,τι φάνηκε μέσα από το διάλογο, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει πλέον χιτά στη Συμφωνία, εκ του γεγονότος ότι η κυρία Μπυρμπίλη, υπουργός του ΙΠΚ, η κυβέρνηση δηλαδή, δεν απεδέχθη την ομόφωνη απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη δημιουργία και κατασκευή χιτά στην περιοχή της Συμφωνίας. Όχι λόγω Natura, από την ευαισθησία η οποία τη διακρίνει. Παρά το γεγονός ότι εμείς είχαμε ετοιμάσει σχετικές μελέτες. Και παρά το γεγονός ότι εξεδόθη, επαναλαμβάνω, η ομόφωνη απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Παράλληλα, υπάρχουν και προβλήματα στην περιοχή του Αριστοτέλη, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται στην κυριολεξία ο αρχικός περιφερειακός σχεδιασμός. Συζητήσαμε λοιπόν τι μελιγενέστε, διότι καίγεται η κυβέρνηση στα πλαίσια των προστήμων τα οποία θα επιβληθούν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και συζητήσαμε τους σταθμούς μεταφόρους οι οποίοι πρέπει να αναπτυχθούν, τις χρηματοδοτήσεις, τις αναγκαίες και τι θα γίνει και επιτέλους και με το περιβόητο εργοστάσιο. Εμείς ζητήσαμε ένα ξεχωριστό εργοστάσιο μικρό για τη Χαλκιδική, ώστε να μπορούμε ως τουριστικός νομός να λειτουργήσουμε αυτοτελώς και να μην κλείσουν οι υφιστάμενοι χιτά πάρα πολύ γρήγορα. Το επόμενο 8ήμερο θα κληθούμε εκ νέου για να επικαιροποιήσουμε τις συζητήσεις οι οποίες γίνανε σήμερα και τα αποτελέσματα που θα έχει ο Γενικός Γραμματέας από τις επαφές με την κυβέρνηση, ώστε να καταλήξουμε στη συνέχεια στα συμπεράσματα τα οποία πρέπει, αφού προηγουμένως βεβαίως έρθουν και τα σχετικά θέματα στα αρμόδια δημοτικά συμβούλια. Η Συθονία τώρα πού θα τα πρέπει να τα πάει? Η Συθονία ή στον Πολύγερο ή στην περιοχή του Ανθεμόντα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις διαβολεύσεις οι οποίες θα γίνουν, από τα ανταλλάγματα τα οποία θα δοθούν υπό την καλή του όρο έννοια για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα και σε σχέση με μηχανολογικούς εξοπλισμούς, βατότητα των οδικών δικτύων κτλ. Αλλά όλα θα κρυθούν και από τις αποφάσεις βεβαίως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, στα οποία θα πρέπει να απευθυνθούμε και πρέπει να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για να έχουμε βεβαίως και την στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση. Καταθέσαμε τις προστάσεις μας. Ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση θα σκύψει στο πρόβλημα το οποίο έχει στη Χαλκιδική για να μπορέσει να αποδεχθεί τις προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε καλύτερη διαχείριση στη Χαλκιδική. Εγώ να πω ότι η Συθονία μετά από την απόφαση της κυρίας Μπιρμπίλη φαίνεται ότι δεν μπορεί να κάνει χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, άρα πρέπει να γίνει τροποποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού για να μπούμε σε μια τελείως διαφορετική πρόταση από ό,τι ισχύει σήμερα στον περιφερειακό σχεδιασμό. Υπάρχει εγρήγορση, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει ευαισθητοποίηση από όλους τους δημάρχους για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια καλύτερη και πιο ενδεδειγμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη Χαλκιδική. Για να τρέπονται μια σειρά από πράγματα. Πάντως, αυτό που προέχει σε αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε τις χωματερές. Πρώτη στο καθήκον όλων μας είναι να σταματήσουν να λειτουργούν οι σκοπιδότυποι, οι ανοιχτοί, όπως είναι αυτούς που λέγουμε οι χαδά, οι χωματερές, όπως τις λέμε στην απλή καθημερινούμενη. Υπάρχει το πρόστιμο που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, από ό,τι μας ενημέρωσαν και εσείς και σήμερα, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ είναι το πρόστιμο που περιμένουν τις επόμενες μέρες, εάν δεν τα κλείσουμε αυτά. Και ταυτόχρονα την 1η του Γενάρη, επειδή δεν κλείσαν οι χαδά, οι χωματερές, θα έχουμε και για κάθε χαδά, για κάθε χωματερή, επιπρόσθετα πρόστιμα. Εμείς στο Δήμο Σουτέλη παραλάβουμε 4 χωματερές. Αμουλιανή, Ιερισσό, Αρνέα και Μεγάλη Παναγία. Από την πρώτη μέρα σταματήσαμε να τροφοδοτούμε πρόσθετα σκουπίδια την Αμουλιανή, επειδή είναι νησιώτικος χώρος, να αρχίσουμε την αποκατάστασή του σιγά σιγά εκεί. Και ταυτόχρονα, αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία διαγωνιστική η ανάδειξη του μελετητή για να μελετήσει την αποκατάσταση και να προχωρήσουμε στη συνέχεια στη χρηματοδότηση της αποκατάστασης και στο κλείσιμο των χωματερών. Προϋπόθεση για να κλείσουν οι χωματερές είναι τα σκουπίδια μας κάπου να πηγαίνουν. Εκεί ο σχεδιασμός, ο περιφερειακός που έβλεπα, ότι πρέπει να πηγαίνουν στο χιτά του Πολυγύρου. Κάτι που είχε αρνηθεί η προηγούμενη δημοτική αρχή. Με τη σημερινή σύσκεψη φαίνεται ότι με κάποια αντισταθμιστικά που θα πάρει η περιοχή του Ανθεμούντα και του Πολυγύρου θα προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα εμείς θα μπορέσουμε μέσα στους επόμενους μήνες να διακόψουμε τη λειτουργία των 4 χωματερών στο Δήμο Αριστοτέλη. Αν πάμε τελικά σε ένα πιο κεντρικό σχεδιασμό, δεν θα γίνει και ο χιτά που προβλεπόταν για το Δήμο του Αριστοτέλη. Έτσι ώστε να πηγαίνουμε στους κεντρικούς χιτά Ανθεμούντα Πολυγύρου. Όμως για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε να πάρουμε 2 σταθμούς μεταφόρτωσης των απορριμμάτων. Ένα στην Ερυσσό, ο οποίος είχε σχεδιαστεί, αλλά δυστυχώς δεν έχει σχεδιαστεί σωστά. Είναι ουσιαστικά απενεργοποιημένος, δεν λειτουργεί. Πρέπει να το κάνουμε σταθερό και πιο σοβαρό. Και αντίστοιχο να κάνουμε κατά αντίστοιχο και στην περιοχή της Αρνέας, έτσι ώστε με τους 2 σταθμούς μεταφόρτωσης να έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε τα σκουπίδια μας συμπυκνωμένα στους χώρους υγειονομικής ταφής είτε της κεντρικής Χαλκιδικής. Αυτό είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά διαμορφώνεται ως πρόταση και βεβαίως έχουμε ζητήσει και στη σύσκεψη, επειδή δεν πρέπει να περνάνε τα σκουπίδια μέσα από την κεντρική πλατεία της Αρνέας, που είναι και ιστορικός τόπος και παραδοσιακός οικισμός, πρέπει να ολοκληρωθεί και η παράκαμψη του οικισμού, έτσι ώστε τα σκουπίδια μας να πηγαίνουν από μια παρακαμπτήρια οδό. Βεβαίως και λειτουργεί ο χιτά της νέας προποντίδας που είναι εκεί στον Ανθεμούντα, με προβλήματα λειτουργεί τα οποία πρέπει να λυθούν, και για μας άμεση, γρήγορη και επιτακτική ανάγκη είναι να γίνουν τουλάχιστον 2 σταθμοί μεταφόρτωσης και 2 κοντέινερ τα οποία θα μπορούν να κουβαλάν τα σκουπίδια πάνω, γιατί με τα υπάρχοντα απορριμματοφόρα αλλά και με οποιαδήποτε απορριμματοφόρα δεν είναι δυνατόν, ιδιαίτερα τους 6 μήνες του χρόνου, να προλαβαίνουμε να μεταφέρουμε τα σκουπίδια πάνω στη Γαλάτσα, εκεί που είναι ο χιτά. Ήταν μια πρώτη συζήτηση για τον προγραμματισμό που αφορά στην καθαριότητα, στο σχητά, τον περιφερειακό σχεδιασμό. Υπήρξαν τα πρώτα συμπεράσματα.
και η σύσκεψη θα επαναληφθεί σε 8 μέρες.